Κοπελίτσα. Τέρι σου λες τη Φέη. Ναι, γιατί. Γιατί αυτή έχει ταιριάξει μόλις στην οικογένεια. Είναι κομμάτι Πασπαρτού. Ναι, τώρα βρήκε το πραγματικό της Τέρι. Και σύντομα θα έρθει να μείνει εδώ στην έπαυλη. Πόσο σύντομα. Θα έρθει εδώ η Φέη. Δέχτηκε η κακατσούρη να μας κουβαληθεί. Σήμερα θα της πω. Αλήθεια, εσένα σου σταμάτησε η ανάγκη να σπιουνεύεις. Εσύ είναι υπνοβατής. Έφυγε η υπνοβασία από μένα και πήγε στο Μέν. Ήθελα μόνο να με αναγνωρίσει σαν παιδί του. Και αυτός τι έκανε, βιάστηκε να μοιράσει τη Σόφο σε παιδιά και ανήψια. Για να μην βρω εγώ τίποτα. Έτσι το θες, Αντρέα, όλα θα σου τα πάρω. Και το αγαπημένο σου δαχτυλίδι. Ισταθώ που είναι ο τύπος του. Δεν είναι καθόλου τύπος του, να μου έλεγες για την προκοπή μου. Τι είπες? Η Φέη ζήτησε επίγουσα σύσκεψη. Τι έγινε, η κυρία πρόεδρος πλέον θα μας ενημερώνει μέσω email. Πώς ήθελες δηλαδή να ενημερώσει τα στελέχη για σύσκεψη, με σημειωματάκια? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Εννοώ σημειωματάκια σαν αυτό. Ποιος σου αφήνει ραβασάκια στο γραφείο σου? Τίποτα μωρέ, τι να παίζει με την Προκοπίου και τον Ηλιάδη, μια κουβέντα είπα. Ναι, αλλά γιατί την είπες, πώς σου ήρθε? Έτσι, ξέρω εγώ τώρα, μη μου δίνει σημασία. Δεν γίνεται να μην σου δίνω σημασία. Μια χαρά γίνεται. Είπα μια βλακία πάνω στην αφηρημάδα μου. Εννοώ, δεν γίνεται να μην δίνω σημασία σε σένα. Να σου πω, δεν θα πάμε για κάνα καφεδάκι να τα πούμε λίγο καλύτερα? Μπα, όχι, έχω πάρα πολύ δουλειά. Πνίγομαι. Για κάνα ποτάκι το βράδυ. Ω, τι έχουμε εδώ, παιδιά? Μαζοξούλα, πιτούλα να κεράσω. Ωραία ώρα βρήκε να έρθει. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, διάκοψα κάτι? Όχι, δεν διάκοψες τίποτα, μόλις έφευγα. Τσάω. Τσάω. Καλά ρε μπαγλαμά, γιατί έρχεσαι στην αποθήκη από ό,τι σου καπνίσει? Τι έκανε ρε και φωνάζει? Χαλάστρα μου έκανες ρε, για μια πιτούλα. Έτοιμος ήμουν να την ψήσω να πάμε για ποτάκι το βράδυ. Α, κατάλαβα, και ευχαριστώ πρέπει να μου λες δηλαδή που σε γλίτωσα από τη χιλόπιτα. Ποντικάκια, τι έγινε, τι γαμπάρια? Εδώ μου έκανε χαλάστρο Φώτης. Παλιόπαιδο, θα σε μαλέσω. Τι χάλασες πάλι? Τα απατηλά όνειρα του Μίμη. Τέλος πάντων, εσείς πώς από εδώ? Έλα μοντέ. Η κακατσούρη κάτι μας ήθελε. Μη ρωτήσετε τι, δεν έχουμε καταλάβει ούτε εμείς. Μάλλον κάτι για δουλειά είπε. Για δουλειά, ρε. Εσύ τι άμα θέλει, για μπυρίμπα να πούμε? Τέλος πάντων, μας σταματάει τώρα. Και. Ρε εσείς. Τι είναι? Κάτι μυρίζει εδώ. Κάτι μοσχοβολάει στον αέρα. Έλα ρε Ζούβα, θα είναι το καινούργιο αρωματικό που έχει φέρει ο Ζαχαρίας. Με άρωμα πεύκο και φρούτα του δάσους. Έτσι για να νομίζουμε ότι είμαστε κάπου έξω. Ποιο πεύκο ρε και ποια φρούτα του δάσους, κάνε πέρα. Εδώ μυρίζει φίλο. Με πίτα από τα χεράκια της Τούτουρα. Φωτάρα, μη μου παίζεις το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Όπα, θείε, μην είναι κάτι και για μας. Έχουμε ρε, κάτσε ρε, ας το κάτω ρε. Ας το κάτω ρε, ας το κάτω ρε. Ας το κάτω ρε, ας το κάτω ρε. Μάρε εδώ δηλαδή, αμάρ. Έλες πάνω το κεφάλι μου συνέχεια, σε παρακαλώ δηλαδή τώρα. Πες μου ρε Βλάση, σε παρακαλώ, τι μπορεί να με θέλει σου Ρουλού? Είμαι λίγο αγχωμένος. Δεν ξέρω ρε φίλε, δυο βήματα είναι, πήγαινε και ρώτατη. Λες να θέλει να με βρήσει για το κόσμημα? Όχι ρε, δεν είναι τέτοιο κορίτσι η Μαρίνα. Δεν είναι, την ξέρω αρκετά καλά. Δεν είναι τέτοια κοπέλα. Καλύτερα. Εύχομαι να ισχύει αυτό γιατί θέλω κι εγώ να τη ζητήσω μια χάρη. Χάρη? Μετά από αυτό πήγες να τη κάνει, ρε. Τη και χάρη από το κορίτσι. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε Βλάση, πόσες φορές θα σου το πω. Δεν την εκμεταλλεύτηκα, ρε αγόρι μου. Τα λεφτά μου τη πρόσφερα. Σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, εάν δεν ήθελε τα δικά μου τα χρήματα, έπρεπε να πάει να τα ψάξει κάπου αλλού. Κατάλαβες? Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξαναδείξεις αυτό το θέμα, εντάξει. Εντάξει, μου κούρασε με το χέρι. Λοιπόν, τελείωσε η ιστορία. Πες, τι χάρη θες να τη ζητήσεις? Να τώρα που με έδιωξε ο Λεωνίδας από το γραφείο, σκεφτόμαι να τη ζητήσω να ανοίξω ένα κυλικείο μέσα στο εργαστήρι. Αλλά αποκλείεται να δεχτεί. Την ξέρω, θα αρνηθεί σίγουρα. Μου πάει κόντρα συνέχεια. Και πολύ καλά σου κάνει το κορίτσι. Λεωνίδα, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να μαλώσουμε πάλι. Ούτε εγώ θέλω να μαλώσουμε πάλι. Μαλώστε λίγο να γελάσω κι εγώ. Όχι, δεν θέλω να μαλώσουμε πάλι. Εγώ ήρθα εδώ για να πω συγχαρητήρια στο σπουδαστή. Δεν μπορώ να βάλω το βράδυ. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά δεν περίμενα τέτοια στήριξη. Μα τι θες τώρα, λοιπόν. Πες μου, τι έγινε στην εξέταση? Στοπ! Συγχαρητήρια και από μένα, γιατί δεν πρόλαβα να στα πω. Και αφήστε τα τώρα αυτά και να βοηθήσετε εμένα να πετύχω κι εγώ. Σε έχει πρίξει, ε. Σαν το κουνούπι, βζζζζ στα αυτή μου και δεν μπορώ να το λιώσω κιόλα. Τι είναι αυτά που λες, ρε! Έλα, ρε, συνέρθετε, βοηθήστε με. Κατεβάστε καμιά ιδέα. Πώς μπορώ να πείσω τη Σουλουλού να μ' αφήσει να κάνω ένα κυλικείο μέσα στο εργαστήρι? Α, κατάλαβα. Μετά από αυτό που τη έκανε, όχι κυλικείο μέσα στο εργαστήρι, και απ' έξω να σε αφήσει να περνά και πολύ θα σου είναι. Για πες, τι τη έκανε? Τι τη έκανε? Ναι. Να πει ο Θόδωρας. Τι τη έκανε? Όχι εγώ. Για λέγε στο Λεωνίδα Θόδωρα, αν είσαι παντελονάτος, τι τη έκανε? Βλάση πάλι τα ίδια! Ας το Βλάση, εδώ με μένα. Τι έκανε, Θόδωρα? Καταραμένοι καλατζίδες. Τι έγινε, αγάπη μου? Σου κόπηκε η λαλιά.
Όχι, φυσικά, άκου τι λέει. Ωραία. Πες μου τι συμβαίνει με αυτό το σημείωμα τότε. Με αυτό εδώ το σημείωμα, ε. Αυτή είναι η απάντησή σου. Έλα, Ρενατάκη, σίγουρα μπορείς και καλύτερα. Αχιλλέα μου, δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σου, ε. Και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου η κίνησή σου. Πες μου τι συμβαίνει. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Με δουλεύεις τώρα, ε. Έρχομαι εδώ, βρίσκω στο γραφείο σου ένα ραβασάκι και εσύ μου λες ότι δεν έχεις να απολογηθείς για τίποτα. Λέγε ποιος σου άφησε το σημείωμα. Κάποιος σου ζητάει να βρεθείτε. Άντε πάλι, αγαπημένη μου ανάκριση. Αρχίσαμε τις ζήλιες, ε! Δηλαδή, εσύ στη θέση μου τι θα έκανες? Δεν θα ρωτούσες? Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη, δεν είμαστε το ίδιο. Λέγε ποιος σου άφησε το σημείωμα, γιατί ξεκάθαρα κάποιος σου ζητάει να βρεθείτε. Αμάρε, Αχιλλέα, αμάν. Του Μίμη είναι, έλεος. Του Μίμη? Και από πού και ως πού ο Μίμη σου στέλνει γραβασάκια, δεν πιστεύω. Έχεις ξεφύγει τελείως, ε. Τον έπιασα την ώρα που πήγαινε να το αφήσει στην γραμματέα του Ηλιάδη. Το πήρα από τα χέρια γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και γιατί να σε πιστέψω? Γιατί να με πιστέψεις? Ωραία. Πάρ' το τηλέφωνο και πες του να έρθει εδώ να το ρωτήσεις ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έχω ακούσει ότι του αρέσει αυτή. Ναι. Αλλά εσύ το πρώτο που σκέφτηκες είναι ότι έχω εραστεί. Ωραία εμπιστοσύνη έχεις στη γυναίκα σου. Ρενάτα, δεν ήθελα. Όχι, σταμάτα! Σταμάτα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Πες κανένα χεράκι. Αχ, μπράβο ρε Βλάση, μπράβο, πάνω στην ώρα ήρθες. Πιάσ' το από εκεί και βοήθησε με να το μετακινήσουμε. Έλα. Βαρύ είναι. Σιγά θα μας πέσουν τα νεφρά, περίμενε. Έλα, λίγο πιο εκεί. Λίγο πιο εδώ. Έλα, εδώ. Τέλεια. Αμάν. Πες μου, θέλω να κάνω κάτι πιο ελαφρύ όμως. Ναι. Θέλω να μου μετρήσεις πόσα βήματα είναι από εδώ μέχρι εκεί. Να πέσω να πάρω και 5 κάμψεις. Καψόνια μου κάνεις. Όχι. Ετοιμάζω ένα θεατρικό παιχνίδι γνωριμίας, γι' αυτό και θέλω χώρο. Και τώρα που σε βλέπω είσαι και ψηλός, μου κάνεις μια χαρά. Μόνο που θέλω να μου περπατήσεις κανονικά. Μάλιστα. Θα το κάνω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα είναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα κάντο άλλη μια φορά, αλλά έτσι λίγο πιο καμαρωτό, σαν τζολιάς. Ρε, πλάκα μου κάνεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάρα σε δουλεύσε λιγάκι. Αλλά για να σου το ξεπληρώσω, θα σου φτιάξω καφεδάκι. Ναι, μακάρι να μπορούσα να παρακινώ τον Θοδωρή, αλλά δεν μπορούμε. Εντάξει, προς το παρόν θα το φτιάξω εγώ, το ίδιο νόστιμο. Προς το μέλλον θα το φτιάχνουμε μόνοι μας. Α, να σου πω ρε Βλάση. Βασικά, γι' αυτό είπα στον Θοδωρή να έρθει από εδώ. Ήθελα να του πω κάτι. Ναι, και εκείνος ήθελε να σου πει κάτι, αλλά το αφήνω να το ξεφρονίσει μόνος του. Εσύ βέβαια του ρίξεις άκυρο, σίγουρα θα πεις όχι και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή, είναι λογικό να μην θες κανένα μες στα πόδια σου. Κάτσε όμως, περίμενε, γιατί μου κίνησες την περιέργεια. Τι με θέλει? Θα το μάθεις όταν έρθει η ώρα. Είμαι σίγουρος θα πεις όχι και καλά θα κάνεις βέβαια, έτσι όπως σου φέρθηκε με το μεταγιόν. Α, ναι. Το είχα ξεχάσει αυτό. Τι είναι, γουρουνομούτρης είναι? Ποιος γουρουνομούτρης? Ο δικάνθρωπος, ο Μένιος. Έλα, Βλάση, είπαμε, μερικά πράγματα δεν θέλω να τα σκαλίζουμε, σε παρακαλώ. Εντάξει, αλλά μου υποσχέθηκες ότι θα μου πεις γιατί πούλησες το μανταγιόν. Ναι, στο υποσχέθηκα. Πάω να φτιάξω τον καφέ που λέγαμε και έρχομαι να στα πω. Ναι. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το γραφείο σου, Μάρκο. Καλώς ήρθες και επίσημα. Ελπίζω να σου αρέσει. Ναι, ωραίο είναι. Ευχαριστώ πολύ, Φέη. Πολύ μου αρέσει. Ναι, είναι και βιομηχανικό στυλ του γούστου του. Εσύ πότε πρόλαβες να μάθεις το γούστο του αφεντικού σου? Τίποτα. Μου το είπε κάποια στιγμή στο σπίτι του, τυχαία. Το δικό μου γραφείο? Το δικό σου θα είναι ένα από αυτά στη γραμματεία. Στη γραμματεία? Μαζί με τις άλλες κοπέλες. Ναι, θα κάνουμε και κάποιες αναπροσαρμογές όπως μας ζήτησε ο Μάρκος. Ναι, ναι, πολύ χαίρομαι. Η άλλη κοπέλα δεν νομίζω να χαρεί τόσο στη γραμματεία. Βάρα! Βάρα, πού είσαι, καθηγητή στο λάπτοπ μου! Βάρα! Καλέ, εσύ το έχεις και έχω φάει τον τόπο να το βρω! Καλέ, με μπερδεύεις! Περίμενε, κάνε λίγο ησυχία να συγκεντρωθώ. Τι κάνεις εκεί πέρα? Παίζεις πασχέντσα? Ναι. Τη ζωή μου κόρωνα γράμματα παίζω εδώ μέσα. Είναι καινούργια παιχνίδια δράσης, να δω. Ναι. Το σώστη την ξαφιά νερά είδα από την ξερακιανή όρκα. Ξερακιανή όρκα, πρώτη φορά το ακούω. Καλά, πάρα πολύ ενδιαφέρον όνομα. Για να δω. Τι είναι αυτό, Βανούλα?
Ετοιμάζεις βιογραφικό! Φιλόντα, νότα μου. Να σου πω ρε, προϋπηρεσία το πει με γιώτα ύψιλον. Ας τα πει και τα ύψιλον, Βανούλα, και πες μου τι γίνεται εδώ πέρα μέσα και εγώ τώρα το μαθαίνω. Ο αδερφός σου ετοιμάζεται να φέρει την κακατούρη στην έπαυλη. Α, τι καλέ! Σιγά μην έρθει αυτή εδώ πέρα μέσα, αφού το ξέρει ότι δεν βολεύεται. Εγώ απλώς το έκανε έτσι από ευγένεια, για χάρη του αδερφού μου, γι' αυτό την προσκάλεσα. Σιγά μην αφήσει αυτή την πολυτελέστατη την σουίτα που είχε στο ξενοδοχείο για να έρθει εδώ στην ταπεινή μας την έπαυλη. Αν θα έρθει! Κι εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου, έτσι κι έρθει εδώ αυτή η ξυλάγκουρη. Εγώ έφυγα. Πάω στο Φώτη μου, να βρω μια άλλη δουλειά. Και θα αφήσεις έτσι τη φιλενάδα σου εδώ πέρα μέσα μόνη της. Ρε εσύ, ποιος θα μου φτιάχνει κολλάδες, ε? Εδώ! Σε ποιον θα λέω εγώ τον πόνο μου? Εδώ! Σε ποιον θα εξομολογούμε ρε εσύ τα πάθη μου? Κοιτάξτε καημό που τον έχει. Ναι ρε παιδιά, έχω καημό και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο. Να σταματήσεις αυτές τις σκέψεις τώρα αμέσως περί αποχωρήσεως και παρετήσεως. Απορρίπτονται όλες. Και ας επανέλθουμε στο θέμα της ημέρας, στο very very important. Δηλαδή αποκλείεται εγώ να αποχωριστώ τις δεξιότητες και τις φροντίδες σου που τις έχω ονομάσει με το κωδικό όνομα πινακολάδα. Θα σας στέλνω delivery. Κάτι άλλο? Βανά! Σταμάτα αυτές τις βλακίες, εδώ πέρα θα κάτσεις, πάει και τελείωσε. Ναι! Εδώ πέρα! Να μου κάνει τη ζωή μαρτύριο η ΔΕΗ! Ρε, σταμάτα να μου φέρνεις αντιρρήσεις και εμπόδια. Τρελαδό από τη στεναχώρια μου, νομίζω ότι εμένα δεν με πληγώνει να σε αποχωριστώ. Για μένα είσαι... Πες το, μας έσκασες. Είσαι, πώς να σου το πω ρε, κάτι παραπάνω από κολλητή και αδερφή. Είμαι το alter ego σου, ε. Λες? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε η μία την άλλη καθημερινά και συνεχώς. Καλέ, αυτό λύνεται με τα τηλέφωνα, με το chat. Προχώρησε την ομολογία. Αφηρή φηρή το πας εσύ, ε. Λοιπόν, εδώ θα μείνεις, πάει, τελείωσε. Αρκεί να μην με καταπιέζει αυτή η όρκα. Όρκα, ε. Αφού εσύ όταν σου είπε να σου φέρει βοήθεια, αμέσως τη λάτρεψες. Εντάξει, με θάπωσε για λίγο. Αλλά η Βάνα ρε δεν μασάει από τέτοιες υποσχέσεις. Βανούλα, εμείς τη σκύλα θα την κάνουμε αρνάκι. Αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες. Αυτή η συγκεκριμένη σκύλα, άντε το πολύ να γίνει ντόπερμα. Άντε καλέ, θα με βοηθάει αυτή στο ενδυματολογικό. Θα περάσουμε τέλεια. Βάνα, ξέρεις εσύ Φιλιππινέζικα? Άπτεστα. Καλά, τι νομίζετε ότι κάνω εγώ με τη σιγκούνη πρωί-πρωί? Κουτσομπολεύετε την κυρία Μποκουβάλα? Ναι, αλλά την κουτσομπολεύουμε στα Φιλιππινέζικα. Βάνα, εδώ θα μείνεις. Σίλβια, τέλος! Σίλβια, θα φύγω. Βάνα, ποιο τέλος? Βάνα, είπα. Κι εγώ ελάλησα. Ταινία και πάμπλα. Α, ωραίο καφεδάκι. Για λέγε. Βασικά, χρειαζόμουν λεφτά. Γι' αυτό και αναγκάστηκα να πουλήσω το μενταγιόν. Ναι, το κατάλαβα αυτό, γιατί έδωσες κοψοχρονιά το μενταγιόν στο Θοδωρή. Δεν είχα άλλη επιλογή. Αλήθεια. Αλλά έτσι όπως τα πήρα τα λεφτά, έτσι τα έδωσα. Μάλιστα, σε εκείνο τον τραγουζοκέφαλο. Ναι, σε αυτόν. Αλλά τώρα τα χρωστάω σε σένα. Και μην ανησυχείς, θα στα δώσω, θα στα επιστρέψω το συντομότερο. Δεν μ' αρέσει να χρωστάω λεφτά. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό, δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή από λεφτά. Και δεν μου λες αυτός, σε εκβιάζει? Νομίζω ότι καλύτερα να σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση, είπαμε αρκετά. Νόμιζα ότι είχαμε έρθει αρκετά κοντά, ότι μπορείς να με εμπιστευτείς. Γιατί δεν με αφήνεις να βοηθήσω? Γιατί ρε Βλάση μου, δεν θέλω να μπλέξεις. Φτάνει που έμπλεξα εγώ. Έχω αρκετά μπλεξίματα τόσα χρόνια. Μη μασάς. Ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία με πονάει μόνο και μόνο που το συζητάω. Έχει να κάνει με το παρελθόν σου? Με την ίδια μου τη ζωή, μου σου πω. Κοίτα, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να σε πιέζω, αλλά μίλησέ μου. Σου έχει τύχει να προσπαθείς να φύγεις μακριά από μια κατάσταση. Να θέλεις να τα διαγράψεις όλα. Σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Να, και μου έχει τύχει και το έκανα. Ωραία. Τότε με καταλαβαίνεις. Ας μην πούμε άλλα. Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Δεν με καταλαβαίνεις τελικά. Μην το βάζεις στα πόδια. Μίλησε μου, θα νιώσεις καλύτερα. Τις προάλλες μου είπες ότι σου άρεσε πάρα πολύ που ένιωθα ότι έχεις κάποια ανάγκη. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι έχεις ανάγκη από βοήθεια. Ναι. Ίσως και να έχω.
Αλλά όχι με τον Ζόρι, σε παρακαλώ, όχι τώρα. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα υπάρχει καμία πίεση. Φαΐ όμως. Φαΐ? Τι λες, ο Φραγκλή μου πιτογυρά. Λέω να σου κάνω το βράδυ το τραπέζι στην αυλή. Τι λες? Δεν ξέρω τι να πω. Να πεις ναι. Να πεις ναι και μην ανησυχείς καθόλου, γιατί το φαγητό θα το αναλάβω εγώ προσωπικά. Αλλιώς θα κάθομαι εδώ πέρα και θα σε πιέζω να μου λες για αυτό τον τραγόμαλο. Όχι, 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 εντάξει, εντάξει. Το βράδυ φαγητό σπίτι σου. Δεν σου χαλάω εγώ χατήρι. Ωραία. Μην το ακυρώσεις τελευταία στιγμή. Στο λέω να το ξέρεις. Πού τα αφήνω αυτά? Άφησε τα εδώ, Μίμη, σε ευχαριστώ. Όχι κι άλλα έγγραφα, ρε παιδιά, με έχουν τσακίσει σήμερα. Τα πράγματά μου είναι, καλή μου, δεν ενημερώθηκες? Για ποιο πράγμα να ενημερωθώ? Αυτό πλέον είναι το δικό μου γραφείο. Μίμη, σε παρακαλώ, μετακίνησε λιγάκι το γραφείο της κοπέλας. Αμέσως. Και γιατί αυτό παρακαλώ? Γιατί έτσι βολεύει τον κύριο Ηλιάδη και είναι σύμφωνη σε αυτό και η κυρία Σταθάτου, η πρόεδρος. Μίμη, τι λέει, την ακούς? Μην με κοιτάς εμένα, εγώ μόνο κούτους κουβαλάω. Α, δεν θα μου πει αυτή που θα κάτσω εγώ? Και ειδικά να πάρει την καρέκλα μου και να την βάλει στο δικό της γραφείο. Τι το περάσαμε εδώ πέρα μέσα, κυρία μου? Έλα τώρα, μην τσακωθείτε. Και ευγενικός και δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες με τα πράγματα. Ήταν πολύ βαριά, πρέπει να έχεις πολύ δυνατά μπράτσα. Εντάξει, τώρα, σε ευχαριστώ. Ψυχραιμία, Λατάνια, ψυχραιμία. Σιγά, γλυκιά μου, πώς κάνεις έτσι? Δεν είμαι γλυκιά σου. Άλλωστε, δεν έχω σκοπό να μείνω για πολύ ακόμα δίπλα σου. Εάν είναι να φύγεις, τότε ναι, να κάνω υπομονή. Πότε φεύγεις με το καλό? Σύντομα. Σύντομα θα ζητήσω δικό μου γραφείο σε ξεχωριστό χώρο. Αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο θράσος. Την ακούς, Μίμη? Έλα, ρε Λατανιά, σε παρακαλώ πολύ, ηρέμησε. Μα ρε Μίμη! Ρε Μίμη! Τι θα γίνει σήμερα, δεν θα μιλάς καθόλου? Τι θέλεις, έχω δουλειά. Το κρατάς ακόμα για αυτό το σημείωμα? Δεν είναι και λίγο να νομίζει ο άνθρωπός σου τον πρόδωσες? Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, τι ήθελες να πιστέψω? Εμένα να πιστέψεις. Εκτός αν θέλεις να φωνάξουμε το Μίμη να στο επιβεβαίωση, κάπου εδώ θα τριγυρνάει. Μάλλον θα πάω να τον φωνάξω. Όχι, όχι. Όχι, θα πάω να τον φωνάξω. Ρε παιδάκι μου, δεν χρειάζεται τώρα. Καλά, αφού επιμένεις. Δεν το λες όμως με πολύ σιγουριά. Νομίζω θα ξανακάνεις αυτά τα παρανοϊκά σου σενάρια. Δεν χρειάζεται, σου λέω, να το φωνάξεις, γιατί σε πιστεύω. Έλα τώρα. Θα μου σκάσεις μια χαμογελάρα. Α, πρώτα μου κάνεις την καρδιά χίλια κομμάτια και τώρα θέλεις να σου σκάσω και χαμογελάρα. Ρενατάκι μου, ξεκινάμε με την Πάιο Σόφο. Πρέπει να φανείς λίγο πιο συνεργάσιμη. Μην έχεις τέτοια μούτρα. Α, τώρα κάνω και μούτρα για τη δουλειά. Κοίτα, πρέπει να ηρεμήσουμε και να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε καλύτερα, ειδικά για αυτό το θέμα. Μάλιστα, τώρα μου κάνεις και υποδείξεις. Πρώτα για τη σχέση μας, μετά για τη δουλειά. Να σου πω, Αγγελά, εγώ πραγματικά δεν αντέχω άλλες εντάσεις. Αλήθεια, δεν αντέχω. Ρενάτα, ξέρω από ποιο πρόσωπο ξεκινάνε αυτές οι εντάσεις. Τι ξέρεις, πώς ξέρεις? Φυσικά και ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχω δει την ένταση τον τελευταίο καιρό μεταξύ σας. Ολοφάνερο είναι. Υπάρχει καμία ένταση, όλα είναι μια χαρά. Νομίζεις είμαι τυφλός, ότι δεν έχω καταλάβει τι γίνεται ανάμεσά σας τόσο καιρό? Αχιλλέα μου, θα στα εξηγήσω όλα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, δεν ξεκίνησε από μένα, έβαλα και εγώ το χεράκι μου, αλλά... Όχι σε μένα. Όχι σε μένα να εξηγήσεις. Σε αυτήν. Και αυτή να εξηγήσει σε σένα. Σε ποια? Λοιπόν, εγώ προτείνω να πας να βρεις τη Φέη, να μιλήσετε σοβαρά και να τα βρείτε. Τη Φέη εννοούσες? Βέβαια τη Φέη εννοούσα. Είναι η πρόεδρος, είσαι η διευθύνουσα σύμβουλος. Δεν γίνεται να υπάρχουν αυτές οι εντάσεις μεταξύ σας. Πρέπει να ηρεμήσουμε και οι υπόλοιποι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Χιλέα μου, μαζί σου. Θα πάω να της μιλήσω της Φέης. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Συγγνώμη, εσύ ποιο νόμιζες ότι λέω? Το Μίμη. Που άφησε αυτό το σημείωμα. Εγώ αυτόν θα τον κατσαδιάσω. Άσε το Μίμη και πήγαινε να βρεις τη Φέη να μιλήσετε. Όχι, Αχιλλέα μου, δεν θα περάσει αυτό έτσι. Εγώ το Μίμη θα τον κατσαδιάσω. Θα τον πάρω κιόλας τώρα τηλέφωνο. Τώρα θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο το Μίμη. Άρε Βανούλα μου, είδατε ρε τι τυχερός που είμαι, τα καλύτερα τρώω. Τυχερός εσύ, αλλά κι εγώ μύτη, μυρίζομαι από χιλιόμετρα, ρε. Με τέτοια μύτη που έχεις,
Λαγωνικό ο θείος, δεν μπορείς να πεις. Έλα, Ρενάτα. Ναι, οκ. Σε μισό λεπτό είμαι έξω. Λοιπόν, παιδιά, εγώ την κάνω γιατί μάλλον με θέλουν για καμιά αγκαρία. Κουράστηκε το παιδί μας, ρε. Όλη τη μέρα στη γύρα είναι και κάνει πως δουλεύει. Αλήθεια, ρε, σας ήθελε η Φέη. Θείο και ανιψιό, δεν κατάλαβα. Είπε ότι μας ήθελε κάτι για την Πάιο Σόφο. Τώρα για εργάτες, για διευθυντές, ούτε εμείς δεν καταλάβαμε. Σιγά, ρε Ζούμπα, σιγά που σε ήθελε ένα για διευθυντική θέση. Είδαμε πως ήσουν σαν διευθυντής φακιόλες. Γιατί ρε Φωτάκο μου τη λες έτσι τώρα, εγώ φταίω δηλαδή που με πολεμάτε κυκλώματα. Ναι, στο τέλος θα μας πεις ότι έφταιξε που οι σφουγγαρίστρες κατέβηκαν σε απεργία. Καλό. Μπορεί να θέλει να γίνω διευθυντής στην Πάιο Σόφο. Ωπαρ, κάτσε, δεν κατάλαβα. Εμείς τι ρόλο βαράμε δηλαδή, δεν πρέπει να γίνουμε διευθυντάτες στην Πάιο Σόφο, πώς την είπες αυτή. Εσύ πολύ κάτω γαργάρα που δεν σ' απόλυσε η κακατσούρενα και με μιλάς κιόλας. Ωπαρ, παιδιά, κάτσε, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μπορεί να μην με απέλησε, γιατί με προορίζει για διευθυντή. Όπως το σκέφτηκες, να το ξεχάσεις. Γιατί ρε, δεν κατάλαβα, δεν έχω τα προσόντα εγώ για διευθυντής. Ούτε από την πίσω πόρτα, σκάσε ρε και τρώγε. Ποια προσόντα, ρε, εσύ δεν έχεις ούτε επίθετο για διευθυντής. Κοντοποδαρίδης, δεν λέει. Σώπα, ρε, το προκοπή είναι καλύτερο δηλαδή. Είναι καλύτερο. Η Ρενάτα είναι διευθύνουσα σύμβουλος και έχει κάνει και πρόεδρος. Αν είναι κάποιος να γίνει διευθυντής, εγώ πρέπει να γίνω. Μεγάλες προσδοκίες έχει το λιδό, ε. Φωτάκο, την ψώνησες κι εσύ, μου φαίνεται. Τι, γιατί, ρε. Εγώ είμαι ιδανικός για το αντικείμενο της Μπάιο Σόφο. Να σας πω ρε παλικάρια, όλοι εσείς τώρα εδώ που τα λέτε αυτά, ξέρετε ποιο είναι το αντικείμενο της Μπάιο Σόφο? Καλλιτικά. Καλλιτικά, ναι, αλλά συγκεκριμένα τι καλλιτικά ξέρετε εσείς που είστε ιδανικοί για τη θέση? Όχι, όχι, όλα τα καλλιτικά ίδια είναι. Άμαρ, λεπτομέρειες. Ωραία πέταρα. Ωραίοι διευθυντές, ε. Ωραία. Μην μιλάω από εδώ να μην μας δει κανείς. Τι έγινε, σ' άκουσα κάπου στο τηλέφωνο. Να σου πω, αν σε ρωτήσει ο Αχιλλέας και κάποιο σημείωμα, θέλω να του πεις όλα ναι, εντάξει. Ωχ, ρε Ρενάτα, πού έμπλεξες πάλι. Άσε, έχω μπλέξει μια ιστορία, δεν ξέρω πώς να ξεμπλέξω. Έμαθες τίποτα για τον Ηλιάδη? Ναι, ναι, ρώτησε τη ζωγραφιά. Α, ρώτησε τη ζωγραφιά, ωραία. Και γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο να μου το πεις? Γιατί θέλω να ρίξω άδεια για να πιάσω γεμάτα και τελικά τσίμπησε το πουλάκι μου. Και τι σου είπε? Γύρισα και τη ρώτησα εάν τρέχει κάτι με τη Φέη και με τον Ηλιάδη. Και τι απάντησε? Ότι ο Ηλιάδης ταιριάζει περισσότερο μαζί σου. Πώς της ήρθε τώρα αυτό, ρε Μίμη? Ναι, τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν ξέρω, και εμένα λίγο περίεργο μου φάνηκε, αλλά. Ναι, έλα μου, δεν ξέρω τώρα. Θέλεις να μάθω, ρε παιδάκι μου, περισσότερο να το ψάξω? Όχι, όχι. Δεν θέλω να μάθεις τίποτα, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα ερωτικά κουτσομπολιά. Θέλω να μάθω για τη ζωή του και τις δουλειές του, εντάξει? Μάλιστα, άλλο χαγέ. Στις διαταγές σας. Ήσυχα, πάμε. Πού, από εδώ πάμε. Από εδώ. Πώς είσαι, βολεύτηκες με το νέο σου γραφείο? Ναι, μια χαρά είναι. Αν δεν πετάγεις και τα μαργαριτάρια σου για τα αρχιτεκτονικά μου γούστα, θα ήταν καλύτερα. Ναι, εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Τόσο όμως. Ναι, αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτική. Ειδικά τώρα που θα είμαστε εδώ μέσα συνέχεια. Α, μιας και το είπες. Είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα και δεν το ξέρω? Που θα βάλουμε κάμερες παρακολούθησης για να βλέπουμε εδώ μέσα ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Άρχισες πάλι τα αστυνομικά σου σενάρια? Ναι. Έλα, να το ξεχάσεις. Αποκλείεται. Να σου θυμίσω ότι αυτά τα αστυνομικά σενάρια που λες μας έσωσαν πάρα πολλές φορές. Γιατί είσαι αρνητικός τώρα? Γιατί δεν θέλω να δουν ότι τους κατασκοπεύω. Δεν χρειάζεται άλλωστε. Μα δεν θα το δουν. Εγώ θα τον αναλάβω. Θα βάλω εγώ τις κάμερες και θα το παρακολουθώ μέσα από το κινητό μου. Αμάν πια με αυτή τη μανία σου με τις παρακολουθήσεις. Θα μας καταλάβουν, αυτό που λες δεν γίνεται. Γίνεται. Είμαι τζιμάν εγώ σε αυτά. Να σου πω, Ζιγκούρνη μου, ξέρεις άμα η κυρία Μπουκουβάλα θέλει να διώξει την κυρία Αντιγόνη από τα Γρήνια και να πάρει μια πιο καλή μαγείρισα από τη Χαλκίδα? Καμιά άλλη από τη γειτονιά? Δεν τη δίνουμε τη μαγείρισα από τη Χαλκίδα, Ζιγκούρνη. Έτσι να της πεις της κυρίας Μπουκουβάλα. Να κρατήσει την Αντιγόνη από το Αγρίνιο. Γεια! Φεύγω μόνη μου, οικειοθελώς. Σιγά καλές οι ζαντάρκ της αυτοθυσίας. Σιλβία, με πιλατεύεις περισσότερο για να τα πάρω, ε? Μα τι θα σου κάνει ρε παιδάκι μου αυτή η Φέη και δεν τη θέλεις καθόλου? Θα μου βγάλει την πίστη, αυτό θα μου κάνει. Σιγά μη σου βγάλει την πίστη, τι είναι αυτό που λες, καλέ, υπερβάλλεις. Το τόσο, το κάνεις τόσο. Νομίζεις, δεν ξέρεις τι είναι ικανή να κάνει. Για πες μας τώρα εσύ που ξέρεις, τι είναι ικανή να κάνει. Κάτσε να σου πω. Μέσα στο σπίτι και ακόμα δεν έχω δει τις παντόφλες μου. Για ποιο λόγο? Να τις, κυρία, ορίστε. Να, με συγχωρείτε που καθυστέρησα τόσο πολύ. Παίρνεις 2 βαθμούς ποινής. Για ποιο λόγο καθυστέρησες? Μαγείρευα, κυρία. Το μενού των 8 πιάτων που ζητήξατε. Ακόμα δεν είναι έτοιμο το φαγητό. Φτιάξε κι ένα σετ πηδηματάκια για να μάθεις. 1, 2, 1, 2, 1.
Κυρία, τάξη με εδώ! Σας βολεύει το ύψος! Μισό λεπτό για να δω. Ανέβα λίγο, ανέβα, ανέβα. Ανέβα λίγο, ανέβα, ανέβα. Εκεί είσαι. Θέλω να κυκλοφορήσει έτσι σωστά το αίμα στα πόδια. Ναι, και μένω στο κεφάλι. Είπες κάτι, τούτουρα. Θέλεις να πάρεις τρίτο βαθμό ποινής. Όχι, όχι, όχι. Δείχτε, έχετε λέω τόσες ώρες τα ταπούνια και λέω έναν εφιάλτη ζείτε. Καλά, Βανούλα. Εσένα η φαντασία σου οργιάζει. Εγώ σου λέω ότι εδώ πέρα μέσα στη συγκατοίκηση θα ζούμε μαγευτικά, αρμονικά και ισορροπημένα. Ναι, ισορροπημένα με τόσους ανισόρροπους εδώ μέσα. Πρόσεξε με, εδώ πέρα θα ζούμε σε έναν παράδεισο. Εγώ το φαντάζομαι έτσι. Βάνα! Έρχες, Βάνα μου! Μη μου πεις ότι το κουβαλάω σε όλα αυτά από τη λαϊκή μέχρι εδώ. Σιγά καλέ, 10 λεπτά περπάτημα είναι. Θέλωσα, την επόμενη φορά θα σου κανονίσω εγώ ταξιτή, σε καμιά σκλάβα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φέη. Και κομμένος αυτός ο πληθυντικός, τι είπαμε. Είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα. Εντάξει, Φέη μου. Ευχαριστώ πολύ. Άντε πάω. Πάω να μαγειρέψω γιατί άργησα. Εντάξει, παιδί μου, μην τρέχεις. Λες και σε κυνηγάει κανένας με το χρονόμετρο. Μου φαίνεται σε έχει συνηθίσει άσχημα εδώ πέρα, Σίλβια. Απάνθρωπες συνθήκες. Τι να πω για να το λες εσύ. Δηλαδή, να μην μαγειρέψω. Εγώ θα σου έλεγα να πας να κάνεις ένα μπανάκι. Σου έχω ετοιμάσει μια ξαπλώστρα στην εσωτερική πισίνα. Σου έχω βάλει δίπλα και τις κρέμες μου. Τις πιο ακριβές για να στρώσω το δερματάκι. Να σου πω και τι θα φάμε σήμερα. Για να σε ξεκουράσω. Μαγείρεψα εγώ σήμερα. Τι, τίποτα ρίζες. Όχι, όχι, κοκκινιστό με χοντρό μακαρόνι. Να σου πω, κανέλα έβαλες. Βέβαια, ακολούθησα πιστά τη συνταγή σου. Βάνα, άκου, έφτιαξα και μια έξτρα μερίδα για να έρθει να φάει μετά ο μπισκοτάκος σου. Οικογένεια είμαστε, μωρέ. Δεν ξέρω τι να πω. Καλέ, φωνάζεις το μωρό. Όχι, 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 πάω εγώ καλέ. Όχι, όχι, τι να πας εσύ, δεν σε πήραμε εδώ πέρα και ταντά. Τι να σου πω, καλύτερα από πριν περνάω, κύριε Φέη, από τότε που ήρθες. Αχ, Βάνα μου, εψί, τι να σου πω. Σκέφτομαι να σου δώσω κι αύξηση. Το παιδί καλέ. Τώρα πιάνεις η φαντασία, οργιάζει. Σε λίγο θα μας την κάνεις κι ως η ακακατσούρη. Ναι. Θεή, θέλω να μιλήσουμε. Πήρα μια σοβαρή απόφαση. Ελπίζω να είναι για το καλό της εταιρείας. Πάντα το καλό της εταιρείας σκέφτομαι, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που κινούνται κρυφά από μένα. Κι εγώ πάντα κινούμαι με βάση το συμφέρον της όφου. Σε αντίθεση με άλλους που πάνε κόντρα μόνο και μόνο για να πάνε κόντρα. Τέλος πάντων, για ανακοχή ήρθα, όχι για να τσακωθούμε. Λοιπόν, αφού υπερψηφίστηκε η ίδρυση της BioSofo, το καλύτερο είναι να συνεργαστούμε και να αφήσουμε τις διαφορές μας στην άκρη. Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστείς βασικά άψογα με τον Ηλιάδη. Και ίσως πρέπει να μιλήσεις και μαζί του για να σου λύσει και όλες τις απορίες. Καλώς. Από εδώ και πέρα θέλω πρόσβαση σε οτιδήποτε αφορά την BioSofo, εισηγήσεις, έγγραφα κλπ. Μα την έχεις. Όλα είναι στο φως. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Όχι, δεν καταλαβες. Θέλω να μου κοινοποιήσεις ακόμα και πράγματα που δεν με αφορούν. Τι υπονοείς, Ρενάτο, ότι έχουμε σκοπό να κάνουμε πράγματα από την πλάτη σου. Πες το κι έτσι. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά όταν λες κανέναν, εννοείς ούτε τον Αχιλλέα. Φέη, κινηθήκατε κρυφά μαζί με τον Αχιλλέα και εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Άρα πάλι ίδια καραμέλα. Πότε κινηθήκαμε κρυφά, Ρενάτα? Δεν κάνατε κρυφές συναντήσεις μαζί με τον Ηλιάδη? Μάλιστα. Στα πρόλαβα ο Αχιλλέας, Τέλος πάντων, δεν δίνω έκταση στο θέμα. Απλά θέλω να ξέρεις ότι το γνωρίζω. Πολύ καλά. Νομίζω ότι τώρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μιλήσεις με τον Ηλιάδη. Είναι συνεργάτης πλέον και καλό θα ήταν να κάνουμε μια νέα αρχή σε καλό κλίμα. Ήρθα να καθίσω ή να σηκώθω να φύγω? Όχι, 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 κάτσε, κάτσε. Χαίρομαι πολύ που ήρθες. Ξέρεις, ήθελα να σου πω κάτι, αλλά θέλω πρώτα να με ακούσεις προσεκτικά και μετά να απαντήσεις. Ωραία, πες εσύ, γιατί ήθελα κι εγώ να σου πω κάτι. Οχ,
Τι ήθελες να μου πεις, να μην περνάω έξω από το εργαστήρι? Αυτός ο Βλάσης φταίει, αυτός με κακολογεί πάντα. Σε πληροφορώ ότι ο Βλάσης μου είπε ότι κατά βάθος είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Αλήθεια? Mm. Δηλαδή μπορώ να σου ζητήσω αυτό που θέλω? Αχ, άντε ρίχτω πριν το μετανιώσω. Τίποτε, μην φανταστείς τίποτε τρομερό, απλά πράγματα. Θέλω να αναλάβω το κηλικείο εδώ στο εργαστήρι. Να έχω εδώ τη βάση μου και να φτιάχνω τα ωραία μου. Δεν το πιστεύω, ρε Θοδωρή. Το ήξερα. Το ήξερα ότι θα αρνηθείς αμέσως. Ε, βέβαια, τι να περιμένω. Κάτσε, βρε Θοδωρή μου, κάτσε λίγο. Κι εγώ αυτό ήθελα να σου προτείνω, να αναλάβεις το κηλικείο. Αλήθεια, λες, δεν το πιστεύω. Ναι, και θα αναλάβω εγώ την ευθύνη. Έτσι κι αλλιώς ο νέος ιδιοκτήτης το είχε πει ότι οι παλιοί υπάλληλοι θέλουν να αξιοποιηθούν κάπως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σουρλουλού. Είμαι πολύ χαρούμενος. Περίμενα ότι θα με διώχνεις. Να έχεις περισσότερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, Θοδωρή. Θα έχω. Θα έχω, στο υπόσχομαι. Από εδώ και πέρα θα έχω. Α, και επειδή ξέρω να φυλάω τα ρούχα μου, θέλω να σου θέσω έναν όρο. Όρο? Δεκτός. Όποιος όρος, δεκτός. Θα πας να καταθέσεις τα χαρτιά σου να είναι νόμιμο το κηλικείο. Φυσικά και θα είναι νόμιμο! Εγώ όλες τις δουλειές μου τις κάνω νόμιμες! Βέβαια! Και εγώ γι' αυτό το λέω! Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα τα κάνω καταπληκτικά! Και για σένα ειδικά... Ναι? Κάθε μέρα ο καφές σου με 5% έκπτωση! Τι λέρε, Θοδωρή, με σκλάβωσες! Είμαι πολύ χαρούμενος! Έλα να σε φιλήσω! Έλα! Πάω να πω τα καλά νέα στους φίλους μου! Έγινε! Από εδώ! Όμορφα που είναι σήμερα. Ναι, γιατί είμαστε μόνοι μας και έχουμε την ησυχία μας. Mm. Αλλά δεν νομίζω να έχουμε την ησυχία μας για πολύ. Mm. Τι? Ήρθα κι εγώ! Τι κουβαλάς, ρε. Τα ψώνια του μήνα. Ότι πήρα υλικά. Πήρα κρεατάκια, λαχανικά, διάφορα πατάτες, τέτοια. Για θέλω να πειραματιστώ λίγο στη μαγειρική. Η μαγειρική το ξέρει. Αμά μου, ρε. Άλλον έξυπνο η παρέα σου, έχει μόνο εσένα. Φλωρέντα, πάρε τηλέφωνο την πυροσβεστική. Ο Βλάσης θα μαγειρέψει. Άσε το παιδί, παιδί μου, να πειραματιστεί. Μην τον αποπέρνεις. Να και ένας άνθρωπος σωστός. Αυτή είναι ένας άνθρωπος σωστός. Τώρα, μη μου πεις ότι θα παρατήσεις την υποκριτική να σπουδάσεις μαγειρική. Όχι, για κάποιον τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, ενώνεται η μαγειρική με τη δραματική. Α, δηλαδή. Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα. Έχω πάρει και αυτό το ωραίο βιβλίο για να μάθω διάφορες συνταγές. Λοιπόν, πάμε σαν να σας απασχολώ. Ξεκινήσω εγώ. Εσείς πείτε εδώ πέρα. Ήσυχα όμως, γιατί θα μελετάω. Ή του ύψους ή του βάθους αυτό το παιδί. Κάποτε δεν διάβαζε τίποτα, τώρα διαβάζει τα πάντα. Καλό είναι, βρε αγάπη μου, ό,τι και να διαβάζει κανείς, κέρδος είναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Άλλωστε απομονώνεται, μας αφήνει μόνους και απολαμβάνουμε την ησυχία μας. Γεια σου, Βλάση! Έλα μέσα να κλείσεις. Γεια σας, πιτσουνάκια μου! Έχω πάρα πολύ καλά νέα. Βλάση, η Μαρίνα μ' αφήνει να αναλάβω το κηλικείο! Α, την καημένη! Και να πει κανείς ότι δεν ξέρει τι την περιμένει? Με το Βλάση μαθητή και το Θόδωρο στα πόδια της, ούτε ψήλο στον κόρφο της. Τ' άκουσα αυτό. Καλά, κοροϊδεύετε εσείς, εγώ πάντως είμαι εξασφαλισμένος. Κοίτα, βγάζει νόμιμη άδεια, μην το χαρτακώσει το κορίτσι. Τι έχετε πάθει σήμερα όλοι, ρε? Δεν είμαι εγώ νόμιμος. Πολύ εύκολα ξεχνάς όμως το δωρί μου. Τι εννοείς? Πατάτες δραπέντο, ρε. Πώς θα τις φτιάξω αυτές, ωρε? Έχω και άλλες άγνωστες λέξεις. Λέει μπλανσάρισμα και ποσάρισμα. Τι είναι αυτά? Έπεσε στα βαθιά, ε. Βρε, βρε, τι όμορφες αλλαγές έχουμε εδώ μέσα. Τι να σου πω. Να μην μου πεις. Ζωγραφιά, σε καλωσορίζω και επίσημα στην εταιρεία. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι, Δαμιανέ μου, πολύ. Εγώ πάλι καθόλου. Δεν σε ρωτήσαμε. Έχει χάρη που έχω αποφασίσει να είμαι τύπος και υπογραμμός πλέον. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που ήρθες εδώ. Να μου δώσεις δύναμη να πάρω λίγο τα πάνω μου. Για ποιο πράγμα? Αποφάσισα να μιλήσω στη Φέη. Για τη συγκατοίκηση, για το γάμο, άμεσα. Δαμιανέ, δεν τα είπαμε αυτά. Όχι ακόμα. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θα εκραγώ. Πάμε να μιλήσουμε κάπου αλλού, γιατί εδώ πέρα μας ακούνε μερικές. Ναι, έννοια είχα να σας ακούσω. Μου είστε παντελώς αδιάφοροι. Καλά, τι έχεις πάθει εσύ? Δεν σ' αναγνωρίζω. Και καλά θα κάνεις να με συνηθίζεις, γιατί έτσι θα είμαι πλέον. Αλήθεια μου λες? Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι δεν έχεις όρεξη να κρυφακούσεις τίποτα άλλο? Για ποια με πέρασες, κουκλίτσα μου? Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Πάμε κάτω. Μας στέλνουν στην πύλη, υπάρχει πρόβλημα. Πήγαινε εσύ και θα έρθω.
Λοιπόν, Βλάσιμο, τα κατάλαβες, δεν ήταν δύσκολα. Να σε ευχαριστώ, Εφλωρετά, είσαι θησαυρός σου. Φυσικά, δεν τα κατάλαβε. Εγώ θα ήθελα να δω το αποτέλεσμα, όχι όμως να το δοκιμάσω. Έχω μία απορία τελευταία. Λέει ότι σιγοβράζω σε χαμηλή φωτιά. Τη φωτιά που να τη βάλω. Στα βαζάκια μας. Κοίτα να μου κάψεις το σπίτι. Θα σταματήσεις να το κοροϊδεύεις. Εννοεί το μάτι να το βάλεις σε χαμηλή ένταση. Ναι, αλλά ποιο μάτι? Το αριστερό σου, το τσακίρικο. Το μάτι της κουζίνας, ρε κόπανε. Το ξέρα αυτό, ρε. Ναι, ρε, φαίνεται που το ξέρες. Δεν μου λες, Βλάση, γιατί διαβάζεις συνταγές με τόση προσήλωση? Δεν θέλω να μαγειρέψω το βράδυ γι' αυτό. Για μας, να μας λείπει. Ναι, σιγά μην σας χάσω και από πελάτες. Άντε, ρε, για σας, για τη Μαρίνα. Α. Άρα, μαρινάρα θα κάνω στην άκρη και μαριναδά με το μαρινάρο το κρέας με λίγο μουσταρδίτσα και λίγο κόλιανδο και λίγο φασκόμηλο και τέτοια να παπαριάσει λίγο. Πες του ότι θα στα ρίξεις γυναίκα, πες του τόση ώρα. Στο κρεβάτι του νοσοκομείου θα τη ρίξει έτσι όπως θα μαγειρέψει. Δεν πειράζεται άλλο, σας λέω. Καμία γυναίκα θέλω να ρίξω, ρε. Αμέσως εσείς κατευθείαν ένα φιλικό τραπέζι θέλω να κάνω στην κοπέλα, να την ευχαριστήσω που πέρασα τις κοιτάξεις, έτσι να το γιορτάσουμε δηλαδή. Εντελώς φιλικά, αυτό είναι όλο. Α, φιλικό τραπέζι το λέμε τώρα, Βλασάκο, ε. Ναι, φιλικό, αλλά δεν το κόβω να γίνεται. Μου τρώω το χρόνο τώρα με κοροϊδεύετε. Βλάση μου, θα τα καταφέρεις. Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Κι εγώ μου έχω εμπιστοσύνη, θα τα καταφέρω. Ένα πράγμα τελευταίο τώρα. Θέλω να πάω να μιλήσω λίγο με την κουζίνα, να γνωριστούμε. Να την βάλω στην πρίζα. Όχι, έχει μπαταρίες. Πριν λίγο βάλαμε καινούργιες. Μπράβο, ρε Λεωνίδα. Καλά έξω ήσουν και δεν σε έβρισκα. Τόση ώρα σε ψάχνω. Στο λογιστήριο ήμουνα. Με θέλεις κάτι? Ναι, να σε ρωτήσω, γιατί δεν μου είπες ότι ενημέρωσες τη Ρενάτα για τις μυστικές μας συναντήσεις. Τις ποιες? Τον πρώτο καιρό, όταν γνωρίσαμε τον Ηλιάδη, δεν πήγαιναμε κρυφά σε ένα μπαρ ρέστοραν, δεν θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι, αλλά. Θα μπορούσες να με ενημερώσεις ότι το είπες στη Ρενάτα. Μου ήρθε ξαφνικό, δεν ήξερα τι να της πω. Θεή, τι λες? Δεν της έχω πει απολύτως τίποτα. Μα πώς γίνεται, αφού το ήξερε? Ποιος της το είπε τότε? Δεν ξέρω. Εγώ δεν της είπα τίποτα. Είσαι σίγουρη ότι δεν σε ψάρευε? Ναι, παιδί μου, είμαι σίγουρη. Δεν είναι και τόσο έξυπνη η Ρενάτα, αποκλείεται. Μωρέ, έξυπνη είναι. Και πολύ μάλιστα. Πονηρή δεν είναι. Τέλος πάντων, και εγώ σου λέω να μην το περάσει στον Τούκου, γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Η Ρενάτα ξέρει, σου λέω, είμαι σίγουρη. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται αυτό που μου λες. Κάτι θα μου είχε πει, θα το είχα καταλάβει. Αλλά ξύπνα, Αχιλλέα. Η Ρενάτα από κάπου ξέρει για τις μυστικές μας συναντήσεις με τον Ηλιάδη. Και φρόντισε να ανακαλύψει από πού. Βρε τα παιδιά, Ζαχαρία, Φώτη. Άντε ξεκουπιστείτε τώρα από εδώ πέρα, γιατί θέλω το γραφείο να συζητήσω κάτι ιδιαίτερο με τη ζωγραφιά. Ευκαιρία, εκεί ήθελα να πάω για καφέ. Ναι. Σήκω, κερνάω εγώ σήμερα. Ας μην ήθελα το γραφείο και θα σου έλεγα εγώ. Και η δουλειά θα μείνει πίσω, κρίμα δεν είναι? Τώρα σε πήρω πόνος. Βρε, άντε ξεκουπιστείτε. Τι κάνεις, δεν προχώρα? Σταμάτα, ρε, άσε με. Θέλω να ακούσω. Μπορείς να μου πεις τι ήταν αυτές οι φλακές που μου λήγες πάνω? Το πήρα απόφαση η ζωγραφιά. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Μόνο εσύ το λες αυτό. Θα κάνεις καμιά βιαστική κίνηση και μετά δεν θα έχει γυρισμό. Όχι, όχι, όχι. Θα πετύχει. Είμαι σίγουρος. Το ξέρω. Δηλαδή, το νιώθω. Είμαι σίγουρος. Τίποτα δεν θα πετύχει. Μια τρύπα στο νερό θα κάνεις. Καταλαβαίνω. Γιατί είσαι τόσο αρνητική? Γιατί αν δώσεις τα πάντα στη Φέη, αυτή θα βρει χώρο και θα σε εκμεταλλευτεί. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Δαμιανέ? Μισό. Φώτη, Ζαχαρία. Μάλιστα. Καλά το κατάλαβα, δεν είχατε φύγει. Όποτε μας φωνάζεις, αγγιζόμαστε. Ειδικά εσύ, αφεντικό. Τι μας θες? Να σου πω, Ζαχαρία. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσες να έχεις τη γυναίκα των ονείρων σου. Μια κουκλάρα. Μια θεά. Κάτι σαν τη Μόνικα Μπελούτσι, να πούμε. Σιγά μη γυρνούσε να κοιτάξει ένα το είδωλο. Ας υποθέσουμε ότι σε κοίταζε. Θα την παντρευόσουνα, ε? Ή θα περίμενες να περάσει ο καιρός, μπας και την ψήσεις? Ούτε καν αύριο, σήμερα θα την ήθελα. Καλά, μας υποχρέωσες κι εσύ. Εσύ, Φώτη, αν υποθέσουμε ότι μπορούσες να παντρευτείς τη Βάνα αύριο κιόλας, θα την παντρευόσουνα ή θα περίμενες? Ας είχα τα λεφτά και την παντρευόμουν εχθές την μπισκοτίνα μου. Ακόμα στο γλέντι θα ήμασταν και θα χορεύαμε. Βλέπεις, δεν είμαι εγώ βιαστικός. Έτσι είναι ο άντρικος αυθορμητισμός. Είναι ωραίο συνέστημα. Γι' αυτό σου λέω, ζωγραφιά, δεν πρέπει να περιμένω. Πάω. Τι έπαθες εσύ? Άντρες. Πεταμένα λεφτά. Ωραία, πού είναι τα μάτια τώρα, εδώ πέρα ήτανε. Τσεκάρι. Έχει πιάσει μάκα. Εδώ είστε. Ωραία. Πρέπει να το βάλω λέει σε χαμηλή φωτιά να ζεσταθεί το μάτι. Πού να ζεσταθεί το μάτι τώρα? Στο ένα... Στο 3 θα ζεσταθεί καλύτερα.
Για να το πάρω αγκαλίτσα να το ζεστάνω. Μάμα. Κοίτα τα μάτια. Ζεστάνεται. Έλα. Καλημέρα. Πήρα να μάθω τι κάνει η ζωούλα μας. Καλά είναι, τέλεια. Αν δεν θες κάτι άλλο να κλείσω, έχω δουλειά. Τι έκανες με τη σχολή? Θα ξεκινήσεις ή λογικεύτηκες? Δεν με παρατάς, ρε Φέη. Άντε κλείσε και θέλω να μαγειρέψω. Εσύ μαγειρική? Εσύ είσαι άχρηστο στην κουζίνα. Με πήρες για να με πεις άχρηστο? Να σου ζητήσω τη μικρή για απόψε πήρα. Καλά, θα δούμε. Άσε με τώρα κλείσε, μην πάρω καμιά φωτιά. Ξέρεις κάτι? Καλύτερα να ασχολείσαι με τα τηγάνια παρά με τα θέατρα. Δεν είναι αυτά για σένα. Ξέρεις τι άλλο δεν είναι για μένα, Φέη? Εσύ. Άντε για! Πάλι κύλησα. Τι έλεγες εκείνο το βιντεάκι στον εαυτό σου, Φέη, ε? Προχώρα μπροστά. Ξέχασέ τον. Ρενάτα. Αυτή είναι για σένα. Μίλησες τελικά με τη Φέη? Ναι, μίλησα. Και? Τι και? Τι και? Όλα καλά? Δεν θα μου πεις τι είπατε? Θα τα πούμε αργότερα. Τώρα έχω δουλειά. Γιατί είσαι εκνευρισμένη? Ρε Ρενάτα! Ρενάτα! Λες να είναι για τη συναντήση μου με τον Μάρκο? Μα πώς το έμαθε? Φέη, θέλω να σου μιλήσω. Είσαι καλά? Έχω ένα μικρό πονοκέφαλο, αλλά σε ακούω. Πες μου. Λοιπόν, βλέπεις τόσο καιρό, δεν έκανα κάτι, δεν σε πίεσα, α? Ναι, και πολύ καλά έκανες. Παρ' όλα αυτά, σε στήριξα σε όλα όσα πίστευες και αυτό το έκανα επειδή το ήθελα, πραγματικά. Ωραία, δεν μοιάζει, αφήνεις τις σάλτσες να μπεις στο πιστό να μου πεις τι θέλεις. Φέη, αν ελπίζεις σε μας, αν ονειρεύεσαι κάτι για μας, θέλω να παντρευτούμε. Άμεσα. Και να έρθεις να μείνεις μαζί μου στο σπίτι. Λοιπόν, τι λες? Exactly. I was hoping to say that. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, πώς μπαίνετε έτσι? Excuse me, I'll call you back later. Συμβαίνει κάτι? Να μιλήσουμε οι δυο μας, δεν ήθελες? Ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μείνε μακριά μου. Ζωγραφιά δεν κρατιέμαι, θα σου το πω. Σ' αγαπώ. Αλήθεια? Ναι, ναι, αλήθεια, δηλαδή πέρα από κάθε αμφιβολία είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Είσαι ο άνθρωπός μου. Είμαι! Προσπάθησα να συνεννοηθώ με τον Ηλιάδη για το business plan και με εκνεύρισε πάλι. Το plan? Το business. Μόνο αυτό είναι δηλαδή? Γιατί άλλο να με εκνεύρισε εμένα ο Ηλιάδης? Πολύ αλάτι. Τι έχεις βάλει? Αλάτι, τι να βάλω? Ναι, πόσο αλάτι? Όσο έλεγε συνταγή, ένα κουτί. Ένα κουτί έλεγε συνταγή? Ναι, έτσι έλεγε. Έλεγε ένα κάπα αλάτι. Ναι, το κάπα είναι κουταλάκι, όχι κουτί. Πλάκα κάνεις. Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι πρόκειται να μετακομίσει εδώ στην έπαυλη η Φέη. Καλώς τα δεχτήκαμε. Νομίζω ότι σου ξεκαθάρισα τη θέση μου. Κι εγώ τη δική μου. Θέλω 50 χιλιάρικα. Κόψε το λαιμό σου και βρέστα. Όχι, δεν έχω, Μένιο, δεν έχω. Ό,τι είχα στο έδωσα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι σωστή και τυπική στη δουλειά μου. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Πάλι τα καλύτερα νέα δεν κρυφάκουσες. Πάνε αυτά, Δαμιανέ. Σε καλύπτω και δεν ξέρω καν τον λόγο. Δεν χρειάζεται να μάθεις τίποτα παραπάνω. Για σένα είμαι διευθύνουσα σύμβουλος στη Σόφο. Αυτό αρκεί. Μέχρι εκεί.